ο Δήμος και ο πολιτιστικός οργανισμός εμπιστεύεται τις ζωντανές δυνάμεις της πόλης μας και μαζί τους θα δημιουργούμε, ανατρέπουμε, δίνουμε δύναμη και χαρά στον πατραϊκό λαό, στους εργαζόμενους, να έχουν ανάταση, να έχουν δύναμη, να ανατρέψουν όλα αυτά που τους κάνουν τη ζωή δύσκολη και φυσικά να αυτή σε τέτοιες συνθήκες η χαρά να κυριαρχεί και η ανάταση που πρέπει να έχουμε. Το καινούριο που έχουμε είναι ότι φέτος κάνουμε μια πιο ετεροβαρή, αν επιτρέπετε ο όρος, προσπάθεια και δίνουμε πολύ περισσότερο χώρο και χρόνο στα σχήματα της πόλης μας, είτε είναι μουσικά είτε είναι θεατρικά. Επίσης φέτος, για πρώτη χρονιά, φιλοξενούμε στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ μια καινούρια δράση που είναι το Φεστιβάλ Εραστεχνικού Θεάτρου, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Θεατράκι της Κρίνης και είναι μαζί μας και από την Οργανωτική Επιτροπή που πραγματικά έχουν δουλέψει πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση και για να φτάσουμε να ξεκινήσουν αυτές οι εκδηλώσεις. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι αυτή η θεματική ενότητα, οι καλλιτέχνες λοιπόν της πόλης μας, θα φιλοξενήσει 8 θεατρικές παραστάσεις που θα επιμεληθούν οι δικοί μας καλλιτέχνες και επίσης πάνω από 20 μουσικά σχήματα τα οποία θα πλαισιώσουν τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις όσων εκπολιτιστικών ή άλλων φορέων μας διατύπωσαν έτοιμα και μας ζήτησαν να έχουν την συμμετοχή μας. Ήταν πολύ άμεση ανταπόκριση των ανθρώπων του Δήμου και της κυρίας Γεροπαναγιώτη από την ώρα που εκφράσαμε τα προβλήματά μας και τις ανησυχίες μας. Κατευθείαν υπήρξε η βοήθεια από το Δήμο και η ανοιχτή πρόσκληση για να φέρουμε προτάσεις. Οπότε εμείς φέραμε τις καλλιτεχνικές μας προτάσεις και προς μεγάλη μας χαρά θα υλοποιηθούν όλες. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι καλλιτέχνες λόγω των μέτρων της πανδημίας είμαστε σε πολύ αβέβαιο έδαφος. Ο θεσμός δεν είναι τόσο νέος στην Κρίνη και στην Επιτροπή. Χρόνια τώρα, 6-7 χρόνια, τα τελευταία χρόνια, πάντα γίνονται πράγματα. Φέτος η αλήθεια είναι, με τη στήριξη του Δήμου, το κάναμε πιο οργανωμένα. Είχαμε ξεκινήσει από νωρίς και ήταν να γίνουν περίπου 24 παραστάσεις στο Θέατρο της Κρίνης και γενικότερα στην Κρίνη. Αλλά λόγω της κατάστασης αυτό ήταν αδύνατο, δεν μπορούσαν να γίνουν όλοι, αλλά χάρη στην εργατικότητα και στο μεράκι των ομάδων που συμμετέχουν θα γίνουν 12 πολύ ωραίες παραστάσεις και νομίζω ότι θα αφήσουν πάρα πολύ θετικό αποτύπωμα στο πολιτιστικό τομέα.